Χαίρετεν κυρίω πάντοτε αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, στην σημερινή μας συνάντηση θα μιλήσουμε για τα θαυματουργά μήλα της Ωσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, τα οποία θαυματουργούν σε άτεχνες γυναίκες και τις βοηθούν να αποκτήσουν παιδιά. Στην Ιερά Μονή της Ωσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, στην λικόβρη Σιατικής, ανήμερα της εορτής της, με το ορθόδοξο πάντα εορτολόγιο, γίνεται η ευλόγηση των μήλων, η ανάμνηση των τριών μήλων που δόθηκαν στην Οσία Ειρήνη και τα οποία μήλα προέρχονταν από τον Παράδεισο. Στο μοναστήρι της λοιπόν λιτανεύονται τα μήλα μέσα στο ναό και κατόπιν τοποθετούνται μπροστά στην θαυματουργή εικόνα της, στο ιερό θρονί και διαβάζεται ειδική ευχή από τον ιερέα και αγιάζονται. Η χάρη του Παναγίου Πνεύματος ευλογεί τα μήλα και τα μεταβάλλει σε Άγια μήλα, τα οποία αν καταναλωθούν ύστερα από τριήμερη νηστεία και με πίστη ορθή, μπορούν να βοηθήσουν σε προβλήματα με ατεχνία, αλλά και σε άλλα προβλήματα υγείας. Στην Ιερά Μονή τη Ειρήνης στη λικόβρηση υπάρχει καταγεγραμμένο πλήθος τεχνοποιήσεων, αλλά και κάθε είδος θαυμάτων. Κάποια χρονιά, ξημερώνοντας η εορτή του Μεγάλου Βασιλείου και μετά από την τέλεση του Εσπερινού, η Οσία Ειρήνη ξαγρυπνούσε προσευχομένη. Πλησίαζε η ώρα του όρθρου και τότε η Ειρήνη άκουσε κάποια φωνή να της λέγει «Υποδέξου τον ναυτικό που σου φέρνει τα εσπεριδοειδή και φάγετα να εφρανθεί η ψυχή σου. Πράγματι, η Οσία Ειρήνη, ηγουμένη της Μονής του Χρυσοβαλάντου στην Κωνσταντινούπολη, συνάντησε τον άνθρωπο και τον ακούει να της εξιστορεί την εξή θαυμάσια ιστορία. Ήταν ναυτικός, πλειοκτήτης ενός καραβιού από την Ιερά Νήσο Πάτμο. Απέπλευσε με το πλοίο του από το βόρειο τμήμα του νησιού με προορισμό την Κωνσταντινούπολη και βρισκόταν λίγα μέτρα από τη στεριά. Όταν βλέπει εκείνος και οι ναύτες του κάποιον σεβάσμιο γέροντα να τους φωνάζει να σταματήσουν. Αυτό όμως ήταν αδύνατον καθώς ο ισχυρός άνεμος έσπροχνε το πλοίο προς τα ανοιχτά του αρχιπελάγους. Τότε ο γέροντας φωνάζει με όλη την δύναμή του και προστάζει το πλοίο να σταματήσει. Το καράβι ακινητοποιείται και ο ίδιος αρχίζει να βαδίζει επάνω στα ύδατα. Μπροστά στους έκπληκτους ναύτες επιβιβάζεται στο πλοίο και δίνει στον καπετάνιο τρία μήλα και του λέει «Όταν πας στην βασιλεύουσα, δώσε τα στον πατριάρχη και πες του πως θα στέλνει ο Πανάγαθος Θεός με τον δούλο του Ιωάννη από τον Παράδεισο». Ήταν ο Άγιος Ιωάννη ο Θεολόγος ο Απόστολος και Ευαγγελιστής. Έπειτα ο Άγιος Ιωάννης δίνει στον Άφκληρο άλλα τρία μήλα προσθέτοντας «Αυτά να τα πας στην ειρήνη, την ηγουμένη της Μονής του Χρυσοβαλάντου και να της πεις «Φάγε από τους καρπούς του παραδείσου που η αγνή ψυχή σου επιθυμούσε». Λέγοντας αυτά, ο Γέροντας ευλόγησε το πλήρωμα και το πλοίο ξεκίνησε και πάλι το ταξίδι του ενώ ο ίδιος εξαφανίστηκε. Ολοκληρώνοντας την διήγησή του, ο ναυτικός προσκύνησε την οσία ειρήνη και της προσέφερε τα μήλα. Η Αγία τα δέχθηκε με δάκρυα ευλαβίας και ευγνωμοσύνης, ευχαριστώντας τον Θεό και τον Άγιο Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη. Στο κελί της γονάτισε και ευχαρίστησε από την καρδιά της το Χριστό για το δείγμα αυτό της ευνίας του προς την δούλη του. Τα μήλα αυτά ήταν πραγματικά παραδεισένια, τόσο όμορφα σε σχήμα και χρώμα που όμοιά τους δεν υπήρχαν. Η ευωδία τους πλημμύριζε την μονή και οι αδελφές απορούσαν για το καινούριο θαύμα που συντελούνταν στον ευλογημένο εκείνο χώρο. Η Ωσία Ειρήνη με την έμφυτη ευφυΐα της και την χάρη του Παναγίου Πνεύματος κατάλαβε ότι το θείο αυτό δώρο ήταν ουράνια πρόσκληση. Όταν έφτασε η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή έκοψε το ένα μήλο σε λεπτά κομματάκια και έτρωγε ένα κομμάτι κάθε μέρα απέχοντας από οποιαδήποτε άλλη τροφή ακόμη και από το νερό. Την Αγία και Μεγάλη Πέμπτη ύστερα από την Θεία Λειτουργία και αφού όλες οι μοναχές μετέλαβαν των αχράντων μυστηρίων, η Οσία Ειρήνη έκοψε και το δεύτερο μήλο και έδωσε σε κάθε αδελφή από ένα κομμάτι. Τότε τους απεκάλυψε και την ιστορία του Θείου Δώρου και όλες μαζί δοξολογούσαν τον ύψιστο για τα αναρρίθμητα χαρίσματα προς την ηγουμένη τους. Το τρίτο μήλο η Οσία Ειρήνη το φύλαξε για τις τελευταίες μέρες της επίγεια ζωής της. Την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή οι αδελφές έψαλαν τα άχραντα και σωτήρια πάθη και η Οσία Ειρήνη, μόνη της μέσα στο ιερό βήμα γονατισμένη, είχε παραδοθεί σε ουράνια προσευχή. Τότε είδε ένα θαυμάσιο όραμα. Άνοιξε ο θόλος του ναού και πλήθος αγγέλων εμφανίστηκαν, οι οποίοι έψαλαν δοξαστικού σύμνους και θυμιάτιζαν την Αγία Τράπεζα. Εμφανίστηκε και ο ίδιος ο Χριστός, θριαμβευτής, με τον Σταυρό στο όνομα Του. Οι άγγελοι γονάτισαν να Τον χαιρετήσουν, ενώ η λάμψη Του θάμπωσε την ειρήνη, η οποία, αντικρίζοντάς Τον, ένιωσε το σκύρτημα του Θείου έρωτα και χαμήλωσε το βλέμμα της όταν δειλά ύψωσε τα μάτια της και πάλι το όραμα είχε χαθεί. Δίπλα της βρισκόταν μόνο ο άγγελος οδηγός της, ο οποίος τόσες φορές την είχε διακονήσει. «Γίνου έτοιμη», της είπε απλά, «ετοιμάσου δηλαδή», και εκείνη κατάλαβε ότι πλησίαζε η ώρα να διακονεί τους ανθρώπους από τα ουράνια. Με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, τακτοποίησε τις υποθέσεις του μοναστηριού και υπέδειξε την άξια διάδοχό της. Μία εβδομάδα πριν την μεγάλη ημέρα νίστεψε τρώγοντας μόνο από το παραδεισένιο μήλο και καθημερινά κοινωνούσε των αχράντων μυστηρίων. Τέλος ξημέρωσε μηνός Ιουλίου, μέρα Κυριακή, 28η του μηνός Ιουλίου, όπου για τελευταία φορά η Ωσία τελευταια φορα η οσια ειρηνη συμμετείχε στην Θεία Λειτουργία, απήγγειλε το σύμβολο της πίστεως, κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων, αγκάλιασε όλες τις αδελφές της και τους ζήτησε συγνώμη και τέλος γονάτισε μπροστά στην ωραία πύλη, ύψωσε προς τον ουρανό τα χέρια της και προσευχήθηκε για τελευταία φορά και έπειτα από την προσευχή της παρέδωσε το πνεύμα της στο Χριστό. Στην ορθόδοξη εικονογραφία, η Οσία Ειρήνη απεικονίζεται με το ένδυμα της μοναχής, να κρατάει στο δεξί της χέρι τα τρία Θεός Ταλταμίλα ή όπως αλλιώς λέγονται τα μήλα της Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Ο άγγελος ο οποίος την βοηθούσε στο δύσκολο έργο της σωτηρίας των ψυχών, στέκεται μπροστά της, κρατώντας η με τμήμα του χαιρατισμού που της απίφθινε χαίρε δούλη του υψίστου ειρήνη. Συνήθως στις εικόνες και η οσία ειρήνη κρατάει η λιτάριο στο αριστερό της χέρι, το οποίο αναγράφει τις παρενέσεις της οσίας ειρήνης χρυσοβαλάντου. Φως μοναχών άγγελοι, φως κοσμικών μοναχοί. Δίπλα στην Αγία αγιογραφείται το κυπαρίσι το οποίο λύγιζε όταν εκείνη προσευχόταν, με δεμένο το λευκό πανί στην κορυφή του, ενώ στο βάθος φαίνεται η μονή του Χρυσοβαλάντου. Να έχουμε τις πρεσβείες της και τις μεσητείες της ενώπιον του Θεού, να μας βοηθά όλους πάντοτε, να μας δίδει πνευματική και σωματική υγεία και να ευλογεί όλες τις άτεχνες μητέρες που προσπαθούν με προσευχή και πίστη να αποκτήσουν παιδί. Τα μήλα της οσίας ειρήνης κάνουν θαύματα σε όσες γυναίκες τα καταναλώσουν ύστερα από τριήμερη νηστεία και προσευχή και πίστη ορθή και το θαύμα ύστερα από αυτό έρχεται. Όπως επίσης θαύματα κάνει και το Αγίασμα το οποίο δίδεται στην Ιερά Μονή της Οσίας Ειρήνης στη λικόβρηση, καθώς επίσης και το έλαιο από την καντήλα της. Η Οσία Ειρήνη είναι προστάτης και κατά της Βασκανίας και κατά της μαγείας, διότι στην επίγεια ζωή της πολέμησε εναντίον του διαβόλου και πολλές φορές εξέβαλε και δαιμόνια από αυτούς που πήγαν στο μοναστήρι της και την παρακάλεσαν με πίστη. Ο Θεός, διαπρεσβιόν της Αγίας Ειρήνης, της Ηγουμένης της Μονής Χρυσοβαλάντου, να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε.